Ήταν ακόμα μία συνάντηση με τον αγαπητό μου φίλο τον Γιάννη τον Γιαννόπλο, τον Δήμαρχο Κορτινίας, για τα διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν στην Κορτινία, στην όμορφη περιοχή της Αρκαδίας, στην ιστορική περιοχή της Αρκαδίας, η οποία όμως και λόγω ανάγλυφου έχει αρκετά προβλήματα. Κυρίως όμως η συζήτηση σήμερα περιστράφει γύρω από την λίμνη του Λάδωνα, που αυτό το κομμάτι της Αρκαδίας πρέπει να το αναπτύξουμε, έχει όλες τις διαγραφές να αναπτυχθεί τουριστικά. Έχουμε λοιπόν ένα ποσό και μια μελέτη για τη λίμνη του Λάδωνα, είναι περίπου στο 1,250, και εδώ σήμερα καταλήξαμε μαζί με τον Γιάννη τον Γιαννόπουλο και με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο τι πρέπει να κάνουμε με τα χρήματα αυτά. Νομίζω ότι μέσα από το έργο αυτό θα αξιοποιηθεί πάρα πολύ η λίμνη του Λάδωνα, που να αποτελέσει ένα τουριστικό πόλο έλξης για την Αρκαδία. Ήταν η τελευταία συνάντηση, μια σειρά συναντήσεων πάνω στη λίμνη. Σήμερα πλέον οριστικοποιήσαμε τι θα κάνουμε και από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε σύντομα να πάρει σάρκα και οστά αυτό το έργο για την λίμνη του Λάδωνα. Ποιο μπορείτε να μας δώσετε τις περισσότερες λεπτομέρειες? Αυτό που καταλήξαμε σήμερα είναι ότι πρέπει να κάνουμε πιο πολλά έργα πρόσβαση στη λίμνη. Υπάρχει ένας δρόμος που είναι παραλίμνιος από τη σκηρά στο γεφύρι μέχρι τον οικισμό Φτεριά. Είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, είναι δίπλα στη λίμνη. Είπαμε αυτόν τον δρόμο να τον φτιάξουμε, να γίνει πιο βατός, να ασφαλτοστρωθεί. Επίσης, επειδή είναι άμεσα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα υλοποιεί ένα έργο στην αρχή από τον γεφύρι Θεοκτήστου προς τη λίμνη του Λάδωνα, γύρω στα 500-600 μέτρα, το οποίο σύντομα θα είναι πραγματικότητα, είπαμε να συνεχίσουμε και από εκεί ένα κομμάτι ακόμα, ώστε να μπαίνουν οι επισκέπτες από τον 111, από τον γεφύρι Θεοκτήστου και να οδηγούνται προς τη λίμνη του Λάδωνα από εκεί. Συγχρόνως όμως θα γίνουν και άλλα έργα, όπως ποδηλατόδρομοι στην περιοχή της Μουριάς, κάποια κιόσκια, κάποια αξιοποίηση εκεί σε μονοπάτια και κάποια άλλα έργα, τα οποία καλύτερα θα μας τα πει ο Γιάννης ο Γιαννόπουλος, γιατί αφορούν κυρίως το Δήμο από εκεί και πέρα, έτσι, ώστε όλα αυτά μαζί να δώσουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα αξιοποίησης της λίμνης. Αυτά τα χρήματα, κύριε Γιαννακούρα, υπάρχουν, ε? Βεβαίως υπάρχουν, είναι από το 2014 εγκεκριμένα τα χρήματα αυτά. Απλώς είχαν καθυστερήσει οι μελέτες, που σήμερα πλέον είμαστε έτοιμοι και η πολιτική βούληση υπάρχει ώστε να κάνουμε τα έργα αυτά. Η Κορτινία έχει το πλεονέκτημα ότι έχει παντού φίλους, έτσι έχει και στην περιφέρεια, και αυτούς τους φίλους έχουμε μια σχέση καλή, την οποία την διατηρούμε και την αξιοποιούμε κατάλληλα. Το έργο αυτό, ως έργα προσέλκυσης επισκεπτών λίμνης Λάδωνα, είχε υποβληθεί τότε το 2013 νομίζω και υπογράφηκε το 2014. Ήταν τότε υπουργός ο συμπατριώτης μας ο Οδυσσέας ο Κωνσταντινόπουλος. Οπότε τα έργα αυτά έχουν δεσμευτεί, είναι εγκεκριμένο αυτό το έργο, και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι πώς προχωράμε στην υλοποίηση. Η υλοποίηση αυτή γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Οπότε κάναμε σήμερα μία συνεννόηση πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή την υλοποίηση. Ενδεχομένως θα κάνουμε κάποιες μικρές τροποποιήσεις στο έργο, όπως ανέφερε και ο Αντιπεριφερειάρχης, για να το αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό ήταν το αντικείμενο της συζήτησης σήμερα. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο υπάρχει σαν αίσθηση στον κόσμο, ότι ακούγονται έργα, δίνονται υποσχέσεις, εξαγγελίες και δεν γίνονται πραγματικότητα. Θα έχετε προσέξει ότι εμείς τουλάχιστον από το Δήμο Κορτινίας αποφεύγουμε τις εξαγγελίες ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε σε μια θέση πολύ θετική και συγκεκριμένη, οπότε η υλοποίηση του έργου αυτού είναι ορατή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μέσα στον χρόνο θα ξεκινήσει αυτό. Πιστεύουμε δηλαδή με τις διαδικασίες που συζητήσαμε εδώ, γιατί υπάρχουν αρκετά διαδικαστικά και νομικά θέματα που πρέπει κάθε φορά να λύσουμε, ότι την άνοιξη θα μπορούμε να συζητάμε για δημοκράτηση. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός, στον οποίο θεωρώ ότι πάντοτε ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης πρέπει να συνεργάζεται με το δεύτερο βαθμό, γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα θέματα αυτά του περιβάλλοντος, τα θέματα της πρόσβασης χωροταξίας, είναι αρμοδιότητες οι οποίες είναι αλλοκαλυπτόμενες και πρέπει να υπάρχει μια σωστή συνεργασία. Θεωρώ λάθος, αν θέλετε, την λογική ότι ο καθένας πρέπει να κοιτάει τις δικές του αρμοδιότητες, να κοιτάει μην μπει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Στην πραγματικότητα έχουμε κοινά χωράφια και πρέπει αυτά τα κοινά χωράφια να βρίσκουμε τον σωστό τρόπο κάθε φορά να τα αξιοποιήσουμε.
Αυτή είναι η δική μας κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα μας βγάλει πολύ καλά αποτελέσματα. Κύριε Δήμαρχε, επειδή ακριβώς οι κάτοικοι της Γορτινίας αλλά και οι επισκέπτες περιμένουν ακριβώς την ανάπτυξη της λίμνης, την τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση της λίμνης του Λάδωνα, τι πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει έτσι, θεωρείτε ότι θα αλλάξει και ο τουρισμός της περιοχής? Ήδη εμείς έχουμε κινηθεί στον τομέα αυτό προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Οι περιοχές οι δικές μας δεν είναι οι περιοχές οι οποίες θα προσελκύσουν τουρισμό του Σαλονιού, ας πούμε. Θα προσελκύσουν τουρισμό πιο πολύ φυσιολατρικό, πεζοπόρους, ορειβάτες, εναλλακτικό τουρισμό που λέμε. Η λίμνη του Λάδωνα προσφέρεται για τέτοιο είδος τουρισμού, το οποίο ίσως και τα προηγούμενα χρόνια να μην ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο ή δεν έδινε ο κόσμος τόσο πολύ βάση. Δηλαδή περιμένανε, ας πούμε, το καλό ξενοδοχείο. Η Γορτινία έχει ένα χαρακτήρα, μια φυσιογνωμία η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή το χωριό το γραφικό με τους μικρούς ξενώνες, τα μαγαζιά τα γραφικά, το φαγητό, το τοπικό. Αυτόν τον χαρακτήρα εμείς θέλουμε να τονίσουμε. Και η λίμνη του Λάδωνα προσφέρεται για αυτό το κοινό. Δεν ξέρω πόσοι από τους θεατές μας το έχουν επισκεφθεί την περιοχή, αλλά είναι μια περιοχή που όσοι την επισκέφτονται τη θεωρούν μοναδική, ακριβώς γιατί δεν έχει καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση και αλλίωση. Είναι όπως ήταν παλιά, με μόνη εξαίρεση βέβαια το Φράγμα, όπου και εκεί έχουμε κάνει μια κουβέντα με τη ΔΕΗ για να υπάρχει μια συνεργασία όσον αφορά τη στάθμη της λίμνης και την αξιοποίηση της γύρω περιοχής. Νομίζω λοιπόν ότι στον τομέα αυτό η Γορτινή έχει να κερδίσει πολλά πράγματα, αρκεί να ξέρουμε που στοχεύουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε από μια περιοχή που έχει ένα χαρακτήρα να δημιουργηθεί ένας άλλος χαρακτήρας. Αυτό η σύγχρονη προσέγγιση είναι να αξιοποιήσει την κάθε περιοχή με βάση τα χαρακτηριστικά της. Υπάρχει target group που λένε οι επικοινωνιολόγοι, υπάρχει κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα και εμείς αυτό το κοινό θέλουμε να προσεγγίσουμε.